Η αναπαραγωγική ιατρική αποτελεί μία από τις τέσσερις εξειδικεύσεις της ειδικότητας της μαιευτικής και γυναικολογίας. Σκοπός του δεύτερου συνεδρίου Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κεντρικής Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα ήταν να συμβάλλει στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της αναπαραγωγικής ιατρικής και να μεταδώσουν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους αλλά και τα νεότερα δεδομένα. Επιπλέον, το συνέδριο περιέλαμβανε θέματα σχετικά με την ιατρική αστική ευθύνη και τη βιοηθική. Είναι γεγονός ότι υπάρχει πάρα πολλή έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω στην υπογονιμότητα και στην αντιμετώπιση της. Οπότε είναι απαραίτητο αν κάποιος επιθυμεί να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, ώστε βέβαια να βελτιώνεται ο ίδιος και στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα υπογόνιμα ζευγάρια. Είναι μεγάλο το πρόβλημα της υπογονιμότητας σήμερα στην Ελλάδα. Υπολογίζεται περίπου ότι είναι γύρω στις 300.000 τα υπογόνιμα ζευγάρια στον ελληνικό πληθυσμό. Πέρα από το πρόβλημα της υπογονιμότητας είναι τεράστιο το στρες που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζευγάρια και η επιθυμία για τεκνοποίηση την οποία σεβόμαστε και προσπαθούμε πάντα να δίνουμε λύσεις τόσο στην ανδρική όσο και στη γυναικεία υπογονιμότητα. Σαν εταιρεία διατήρησης αναπαραγωγής βέβαια έχουμε και μια, κάποια άλλα ενδιαφέροντα όπου αφορούν με την ευαίσθητη ομάδα των γυναικών που πάσχουν από κακοήθεις αλλά και άλλες παθήσεις που απαιτούν θεραπείες οι οποίες είναι γονατοτοξικές, δηλαδή θεραπείες οι οποίες βλάπτουν τις οθήκες. Οπότε σήμερα υπάρχει δυνατότητα είτε με την κρυοσυντήρηση οαρίων είτε με άλλες μεθόδους οι οποίες θα αναπτυχθούν στο συνέδριο, να μπορούμε να διατηρήσουμε την γονιμότητα, ώστε μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος, μετά την θεραπεία του καρκίνου, τα ζευγάρια αυτά να μπορούν να αποκτήσουν παιδιά και να κάνουν τις οικογένειές τους.